Πριν τις εκλογές, κύριε Σκουρλέτη, είστε πρώτο κόμμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και δεν ξέρω πόσο καλό είναι το γεγονός ότι η μισή και σχεδόν η μισή ψηφοφόροι ανησυχούν για τα χειρότερα αν έρθει στην εξουσία. Καλά, δεν μπορεί να είναι καλό να βλέπεις τον κόσμο να ανησυχεί. Αλλά εγώ θέλω να πιάσω λίγο επαφή με τα προηγούμενα που λεχθήκανε. Σωστά επισημάνθηκε ότι η προεκλογική τακτική της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίστηκε από την επένδυση στο φόβο. Από μια ακατάσχετη, θα έλεγε κανείς, κοινωνιολογία. Περισσότερο δηλαδή, κατά 90% η προεκλογική της παρουσία ήταν πώς θα επιτεθούμε στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι για να αντικρούσουμε τις θέσεις του με επιχειρήματα, αλλά κυρίως, ας πούμε, για να κοινωνιολογήσουμε, και πολύ λιγότερο ήταν τα ζητήματα της δικιάς της θετικής πρότασης. Αλλά προσέξτε να δείτε όμως, αυτό δεν είναι μια προεκλογική μόνο τακτική. Είναι σε πλήρη συνέπεια με την παρουσία αυτού του κόμματος εδώ και 2,5 χρόνια. Εάν κοιτάξετε μήνα με μήνα τις επιθέσεις σε διάφορα ζητήματα που έκανε η Νέα Δημοκρατία εναντίον της αντιπολίτευσης, δεν έχουν σχέση με την προσπάθεια να υπερασπιστεί την εφαρμογή της πολιτικής. Βεβαίως θα μου πείτε, εδώ γίνεται αυτό που σας είπε ο Αντώνης. Εγώ μισό λεπτό. Καταλαβαίνω γιατί το έκανε αυτό. Διότι δεν ήταν υπερασπίσιμη αυτή η πολιτική. Είχε απτά τραγικά αποτελέσματα και επιπτώσεις. Καλά, βοηθήσαν και στελέχη. Άρα προσπαθούσε κάθε φορά να μου προσανατολίσει. Βοηθήσαν και στελέχη σας με δηλώσεις τους. Δεν είχε να κάνει. Μπορούμε να συζητήσουμε και τα στελέχη μας τι λέγανε. Αλλά τώρα το να ανοίγεις μια ατζέντα η οποία δεν είχε σε τίποτα σχέση με αυτά τα οποία αφορούσαν την ζωή των περισσότερων κοινωνικών κατηγοριών, επαγγελματιών κτλ. Αν κοιτάξετε δε στην κατάταξη με αυτά που δεδομένο θεωρείς εμείς δημοσκοπήσεις, και εδώ κύριος Γεράκης ας με διορθώσει ακούστε, αν κάνω λάθος. Ακούστε αυτό τώρα, τι γιατί το σημαντικό, ξεπεράσατε που σας το έβαλε ο Αντώνης. Τα οποία θέματα η Νέα Δημοκρατία στη δικιά της ατζέντα ήτανε σημασία λοιπόν, του 1,5% το τώρα, αυτό γιατί πρέπει να δοθεί μια απάντηση, γιατί υπάρχουν και καινούργια ευρήματα. Το μεταναστευτικό, το έβριμα της ανησυχίας. Κύριε Σκουρλέτη, το έβριμα της ανησυχίας. Με έναν τρόπο, μισό λεπτό. Κύριε Σκουρλέτη, είστε πολύ γλυκό σήμερα και πρέπει να γίνω εγώ λίγο πιο επιθετική. Δεν σας το έβριμα, μου πάει. Το έβριμα της ανησυχίας είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό και το βρίσκουμε παντού. Και είναι επίσης ένα έβριμα ασάφειας. Δηλαδή, είπε ο κύριος Βορύδης, και το έχουμε αντιμετωπίσει όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, ότι σε μείζωνα θέματα υπάρχει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ασάφεια. Γι' αυτό είναι προφανές ότι υπάρχει το έβριμα της ανησυχίας, το οποίο όμως υποχωρεί μπροστά στο στοιχείο και την ανάγκη της ελπίδας και της προοπτικής. Αυτό νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όχι, από τα στοιχεία μέχρι εδώ. Η ελπίδα έχει κάποιο σημαντικό ποσοστό. Έρχεστε αυτή τη στιγμή να είστε πρώτο κόμμα και μόλις 4 στους 10, λιγότεροι από 4 στους 10, πιστεύουν ότι θα φέρετε κάτι καλύτερο. Καταρχήν, η ανησυχία ήταν ένα πραγματικό συνέστημα των περισσότερων με βάση αυτά που ζούσαν. Δεν υπήρξε πιο ανασφαλής περίοδος για τους Έλληνες πολίτες όταν βλέπαν να χάνουν τις δουλειές τους, όταν βλέπαν να μειώνουν τα εισοδήματά τους και να συμβαίνουν όσα συμβαίνουν. Προφανώς κανείς. Μήπως δεν μπορέσατε εσείς να αναπτύξετε. Δεν ασφαλείς αυτή τη χώρα. Γιατί δεν είστε ελπίδα. Αλλά μήπως δεν αναπτύξατε κι εσείς μία δυναμική. Πέρα το τι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Θέλετε να σκεφτούμε λίγο να δούμε τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν το 10. Το κόμμα του 3% και βρέθηκε να είναι του 33, του 43, δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς τι βγάζετε σε λίγο. Αυτό νομίζω ότι έγινε τυχαία. Ή βρισκόμαστε σε μια κοσμογονία. Και να πάμε στις υπόλοιπες κάρτες. Ή βρισκόμαστε γιατί σε συνθήκες κρίσης, οι οποίες υπάρχουν έχουν δημιουργήσει τέτοιες πρέπει διεργασίες πρέπει που δεν κατάλαβαν τι ακριβώς γίνεται το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Εδώ πέρα απελευθερώνονται συνειδήσεις πολιτικές, σπάνε δεσμοί που υπήρχαν επί δεκαετίες. Ο κόσμος πια χειραφετείται σε σχέση με τις πολιτικές του αναφορές. Μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση η οποία αλλάζει άρδιν. Είναι μια κοινωνία σε μετάβαση και ο ΣΥΡΙΖΑ κατορθώνει Σκουλέτη, και πιάνει τον παλμό των γεγονότων και να εκφράζει ευρύτερα στρώματα και δυνάμεις. Οι επόμενες κάρτες θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ, θα βοηθήσουν και τον κύριο Βορύδη και θα βοηθήσουν